Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου έκλεισε τις πύλες της 87η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης να δίνει το παρόν του για ακόμη μια φορά, κλέβοντας τις εντυπώσεις του σαλόνι του αφιερώματος για την εκπαίδευση Ακαδέμια. Ένα καλέσθητο περίπτερο εξοπλισμένο με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, με εκπροσώπους από όλο το φάσμα της ακαδημαϊκής κοινότητας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και σύσσωμοι, τη διοίκηση του Ιδρύματος μετατράπηκε σε τόπο συναντήσεων, επαφών και συζητήσεων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο περίπτερο του Ιδρύματος, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γευτούν το πρόμπι γιόγκι, ένα επιδόρπιο γιαούρτι που δεν είναι φτιαγμένο από γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά από φάβα, με την επιφάνειά του μάλιστα να αφορά σε μια καινοτόμα εδόδημη μεμβράνη πρωτεϊνικής προέλευσης, στην οποία έχει εγκλωβιστεί εκχύλισμα από φασκόμηλο, σύμφωνα με το καθηγητή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και συντονιστή της ερευνητικής υποδομής Food Biomes, κύριο Ιωάννη Κουρκουτά. Αναπτύχθηκε δε με γνώμονα την αρχή της αιωφόρου διατροφής, καθώς περιέχει συστατικά τα οποία έχουν επεξεργαστεί με βιώσιμες πρακτικές. Η Food Biomes έχει χρηματοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία ΕΠΑΝΕΚ και αφορά ερευνητική υποδομή περιφερειακής αριστείας, ενώ τα εργαστήρια και εγκαταστάσεις της βρίσκονται σε 4 διαφορετικές περιφέρειες της Ελλάδας και συμμετέχουν ισάριθμα ιδρύματα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Στο περίπτερο του Πανεπιστημίου, οι επισκέπτες πραγματοποίησαν στάση για δροσιστική μπύρα. Παζλ η ονομασία της, από την παραγωγή ανάλυσης ύφων λυκίσκου, αποτελεί το προϊόν μοριακής ταυτοποίησης και αξιοποίησης αυτόχθονων ποικίλων λυκίσκου για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ζύθων με ονομασία προέλευσης. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν, αποτέλεσμα συνεργασίας του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δουπουθού και του Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοχαρτική του Πουθού. Τα δύο εργαστήρια που λειτουργούν στην Αλεξανδρούπολη και στη Λαμία αντίστοιχα, σε συνεργασία με την εταιρεία Βιοεφαρμογές που εδρεύει στη Λιβαδιά και δραστηριοποιείται στην έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη μεθόδων και ολοκληρωμένων εφαρμογών διαχείρισης περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας νέες καινοτόμες τεχνικές, δημιούργησαν την πρώτη μπύρα στην αγορά από γηγενείς ποικίλες λυκίσκου που φύονται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2024-2050, στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτική ενίσχυση σχεδίων έρευνας, τεχνολογικής, ανάπτυξης και αυτονομίας στους τομείς της RISE.